Μπορούμε επίση να χρησιμοποιήσουμε την, τα εργαλεία μεγένθηση στο Zoom. Είτε από το μενού προβολή να χρησιμοποιήσουμε την διαταγή Zoom για να αλλάξουμε την προβολή των διαφάνειών, ή από την βασική γραμμή εργαλείων εδώ να ανοίξουμε την λίστα και να αλλάξουμε να επιλέξουμε ένα από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν ή ακόμα και να πληκτρολογήσουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι η διαφάνειά μας είναι στο 58%, μπορούμε να το αλλάξουμε, να βάλουμε 75%. Εάν το αφήσουμε 75% και συνεχίσουμε παρακάτω, η αλλαγή δεν θα γίνει. Πρέπει υποχρεωτικά να πατήσουμε το πλήκτρο Enter εφόσον εμείς πληκτρολογούμε το ποσοστό μεγένθεσης. Εάν δεν το πατήσουμε η αλλαγή δεν γίνεται, βλέπετε ότι εδώ είχε αλλάξει αμέσως. Και αν μας ενδιαφέρει φυσικά να αλλάξουμε τη μεγέθυνση της διαφάνειας πρέπει η εστίασή μας πρέπει να έχουμε κάνει κλικ πάνω στην διαφάνεια και όχι εδώ. Εάν έχουμε κάνει κλικ εδώ στην διάρθρωση στην εμφάνιση των διαφανειών τότε βλέπετε ότι πάλι το ποσοστό έχει πάει στο 41. Αν το αλλάξω από εδώ αλλάζει το zoom στις διαφάνειες που βρίσκονται αριστερά αν το βάλω ας πούμε 65 και πατήσω Enter τότε αλλάζουν οι διαφάνειες, αλλάζει το zoom στη διαφάνεια εδώ μπορεί φυσικά να αλλάξει και στην διάρθρωση όπως βλέπετε εδώ η διάρθρωση επαναλαμβάνω ότι είναι το κείμενο των διαφανειών εμάς αυτό που συνήθως μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξουμε την, το zoom στην, στις διαφάνειές μας οπότε κάνουμε κλικ πάνω στις διαφάνειες και ερχόμενοι από εδώ είτε επιλέγουμε το ποσοστό μεγένθησης που θέλουμε ή πληκτρολογούμε και πατάμε το enter για το ποσοστό ε, ακριβώς που θέλουμε ας πληκτρολογήσουμε πάλι το 43 πατάω enter και βλέπετε ότι αλλάζει το ποσοστό στην ε, διαφάνειά μου Επίσης εδώ πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρώτη γραμμή είναι η γραμμή με τα μενού, από κάτω ακολουθούν η βασική γραμμή εργαλείων με τα εικονίδια δημιουργίας, άνοιγμα, αποθήκες κλπ. Συνεχίζει η γραμμή εργαλείων μορφοποίησης και θα μπορούσαμε κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε μία από τις γραμμές εργαλείων να επιλέξουμε ενεργοποιώντα ή απενεργοποιώντα οποιαδήποτε από τι γραμμέ εργαλείων υπάρχουν διαθέσιμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τη γραμμή εργαλείων σχεδίαση, κάνουμε ένα κλικ και την ενεργοποιούμε όπω βλέπετε εμφανίζεται εδώ πάνω. Ξανακάνοντα δεξί κλικ πάνω εδώ, μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε με την ίδια λογική όπω θα κάναμε από το προβολή γραμμέ εργαλείων ενεργοποίηση ή προβολή γραμμές εργαλείων απενεργοποίηση κάνοντα ένα απλό κλικ. Μία γραμμή εργαλείων την οποία ενεργοποιούμε μπορούμε όπως και τις υπόλοιπες όπως βλέπετε εδώ όταν ο δείχτης του mouse γίνεται τετραπλό βέλος έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσουμε τις γραμμές εργαλείων αλλά ακόμα και τα μενού. Εάν είναι μία γραμμή εργαλείων θέλουμε να, την, να, 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 να τις αλλάξουμε θέση τότε πατάμε σταθερά με τον δείχτη του mouse από εδώ και την σύρουμε στην θέση που θέλουμε. Εάν την αφήσουμε στο κέντρο της, διαφα, της μα, τότε λέμε ότι η διαφάνεια ε, συγγνώμη ότι ε, η γραμμή εργαλείων μας θεωρείται παράθυρο. Δεν, δεν είναι αγκυρωμένη κάπου αριστερά, δεξιά ή πάνω. Οπότε μπορούμε και την μετακινούμε όπου θέλουμε όταν ο δείκτης του mouse γίνεται τετραπλό βέλος. Ερχόμενοι στο όνομα της γραμμής εργαλείων ο δείκτης μας παρατηρείται ότι γίνεται τετραπλό βέλος. Μπορούμε και την μετακινούμε όπου θέλουμε. Αν την αφήσω στα αριστερά θα αγκυρωθεί στα αριστερά. Οπότε αν έρθω εδώ πάνω και ο δείκτης του mouse μου γίνει πάλι τετραπλοβέλος, τότε μπορώ να την επιτακινήσω όπου θέλω. Εάν είναι σε μορφή παραθύρου η γραμμή εργαλείων σχεδίωση, κάνουμε ένα κλικ από εδώ και την κλείνουμε χωρίς να χρειαστεί να πάμε από το προβολή γραμμές εργαλείων να την επενεργοποιήσουμε. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε από το εργαλείο επιλογές στις βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος του PowerPoint. Κάνοντας κλικ στο μενού στην καρτέλα μα στην καρτέλα γενικές μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του χρήστη όπως βλέπετε από εδώ εδώ όπως βλέπετε υπάρχει το όνομα τεπώνυμα μου να το αλλάξω από εδώ ή να πάω από την καρτέλα αποθήκευσης και να αλλάξω την προεπιλεγμένη θέση αρχείου έτσι ώστε όταν κάνω αρχείο άνοιγμα ή αρχείο αποθήκευση ω να μου εμφανίζει το, τον φάκελο στον οποίο θέλω αν θέλω για παράδειγμα να μου εμφανίζει αυτόματο τον φάκελο εφόδιο πληθρολογώ το C root εφόδιο, έτσι ώστε αυτόματα να με εμφανίζει το συγκεκριμένο φάκελο κάθε φορά που κάνω αρχείο άνοιγμα ή αρχείο αποθήκευση. Αν πληκτρολογήσετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείο εδώ και το, το όνομα του φακέλου δεν υπάρχει, όταν πάτε να πατήσετε ok θα σας βγάλει μήνυμα ότι δεν μπορεί να το δεχθεί, οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι εκεί έχετε πληκτρολογήσει ε, λάθος το μονοπάτι. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Έχουμε πει αρκετά πράγματα για το άνοιγμα της εφαρμογής παρουσιάσεων, για το άνοιγμα μίας ή περισσότερων, περισσότερων παρουσιάσεων, δημιουργία νέας παρουσίασης, αποθήκευση, εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων, χρήση της βοήθειας, κλείσιμο εργαλεία μεγένθησης, εμφάνιση απόκρυψη γραμμών εργαλείων και μεταβολή των βασικών ρυθμίσεων επιλογών της εφαρμογής το όνομα χρήστη και ο προκαθορισμένος κατάλογος φάκελος για άνοιγμα και αποθήκευση των παρουσιάσεων. Ε, συνεχίζεται με, την, με τις ασκήσεις της, ε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.